σου πω κάτι. Δεν σου το είπα για να το παρεξηγήσει. Απλά ήταν γενικά από το μου. Δεν παρεξήγησα τίποτα απολύτως. Δηλαδή και εσύ να φεύγει, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν παρεξήγησα τίποτα απολύτως. Παιδιά, δεν έχει να κάνει καμία σχέση με αυτό που είπε. Γιατί. Θέλω να πω ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιατί ούτε την Ευδοκία είχα γνωρίσει, ούτε τον Ισίδωρα. Και με τα χρόνια, γενικά έτσι όταν καλλιεργείς λίγο τη σκέψη σου, το να θεωρείς ότι κάτι είναι άδικο. Ή δίκαιο, είναι μεγάλο πράγμα. Θέλω να πω ότι εγώ το είδα άδικο γιατί είσαι μια πολύ γυμνασμένη κοπέλα. Εγώ, αν ήμουν με σένα, δεν θα έλεγα ότι είναι άδικο. Απλά ο Ισίδωρος το είδαμε όλοι ότι δεν είχε παιδιά. Θεωρείς δηλαδή ότι είσαι πιο δυνατή από τον Ισίδωρο. Όχι, θεωρώ ότι εγώ δεν είχα θέμα. Εσύ είναι το ίδιο. Άκουσε με λίγο. Είναι πιο δυναμική, γι' αυτό δεν το θα προσπαθούσα, όχι ότι είμαι πιο δυνατή από τον Ισίδωρο. Σίδωρο, γιατί δεν προσπαθείς. Ο Ισίδωρος κάποια στιγμή σταμάτησε, γιατί δεν μπορούσε να βρει το μάτι. Έπεσε ψυχολογικά, λίγο... Είναι στον άνθρωπο, δεν είναι. Δεν φταίει. Άκουσε με λίγο. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος το θέλει πιο πολύ. Δηλαδή, εγώ στενοχωρήθηκα πάρα πολύ που έφυγε ο Ισίδωρος. Ναι. Και τον έπιασα κιόλας και του μίλησα. Δεν την έπιασα, γιατί δεν το είχε ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Γιατί μου είχε πει μια ατάκα ο Ισίδωρος, ότι το χειρότερο σενάριο για μένα, δηλαδή θα πέσω κάτω, είναι να φύγω από την πρώτη εβδομάδα. Μου το είχε πει, μου το είπε εκεί στη γωνία, κατάλαβε. Ναι, ναι, και εγώ γι' αυτό στενοχωρήθηκα. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή είναι πιο δυναμική και δεν του δείχνει. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Τον είδαμε από εδώ μέσα, νομίζω όλοι ότι τρομοκρατήθηκε πάρα πολύ. Ενώ πάλι δεν είναι ότι ήταν αδικία. Ενώ εσύ ήσουν εκεί πέρα, το έχω. Έδειξες από πολύ νωρίς πως λες ανοιχτά την άποψή σου. Πώς πιστεύεις ότι φάνηκε αυτό στους συγκατοίκους σου? Σίγουρα έχει φανεί κάπως, διότι δεν αρέσει σε όλους να ακούει τα πράγματα έτσι όπως είναι. Όσο και να λένε ότι μου αρέσει να ακούω τα πράγματα έτσι όπως είναι, μερικοί δεν τα δέχονται. Οπότε μπορεί να ξύνησε σε κάποιους, ναι. Πατάτες. Είχα και καιρό να φάω. Να σου πω τώρα που μου είπες ότι θα φύγω, το μόνο που με παρηγόρησε είναι ότι θα έτρωγα τα γεμιστά της μάνας μου. Αλλά και εσύ δεν μ' άφησες να στυγώ. Το κάθε άλλο δηλαδή. Φρόντισες. Δεν εκτιμώ. Είναι λάθος το τόσο νταβάντιο για αδικία και αδικία. Γιατί δεν είναι αδικία, είναι κανόνας του παιχνιδιού. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Οκ, okay, μπορεί να έχει. Εγώ όμως, έτσι όπως το λέει το, με το θέμα αδικία. Είναι παράπονο ουσιαστικά αυτό ναι, που, έχουμε, που έφυγε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν υπάρχει αδικία μεταξύ των αγωνισμάτων που έφυγε. Είναι το γεγονός ότι με το που είπε για τις κρεβατοκάμερες φύγανε οι πρώτοι δύο και αναγκαστικά αυτοί οι δύο έπρεπε να αγωνιστούν. Αυτό ωραία. Αν γινόταν διαφορετικά και έλεγε ότι ξέρεις κάτι, η Ευδοκία θα παίξει με τον Ισίδωρο, θα έλεγα ότι εντάξει. Εκεί πάλι δεν μπορείς να πεις ότι είναι άδικο. Αλλά ήταν δίκαιο. Ναι, μπορείς να ήμουν εγώ με την Ευδοκία. Αλλά στην ουσία, να τα λέμε και όσοι έχουν. Η Ευδοκία είναι πολύ πιο δυνατή από τον Ισίδωρο. Τι να κάνω, αφού αυτοί ήταν οι δύο πιο αλαζόμενες. Η Σαμάνθα απλά βρήκε τη λέξη και είπα αδικία και όλοι σταθήκατε εκεί. Εντάξει, το είπα. Για μένα ήταν κάτι λίγο που το είπα για να το πει. Αλλά ο καθένας λέει κάτι για να πει κάτι. Οπότε όλοι έχουμε δικαίωμα στο λόγο και. Εγώ εννοείται δεν το βρίσκω. Εγώ γενικά θεωρώ ότι ό,τι μας έρχεται το αξίζουμε και το. Είναι δίκαιο. Παρόλο που είναι λίγο σκληρή δήλωση αυτή. Μετά αλλάζουμε εμείς το πώς είναι. Αλλά έτσι είναι η ζωή και στη φύση και στα πτηνά και στα ζώα και...